Μέχρι τα ξημερώματα διήρκησαν οι εργασίες απομάκρυνσης, αντικατάστασης αλλά και καθαρισμού στο κολυμπητήριο μετά την αποκόλληση ενός από τα πάνελ της οροφής, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες αλλά και διαμαρτυρίες. Τα προβλήματα στην οροφή του κλειστού κολυμπητηρίου των Ιωαννίνων πολλά και διαχρονικά. Τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει αντικατάσταση ενός τμήματος της οροφής και πιο συγκεκριμένα του τμήματος που βρίσκεται πάνω από τις κερκίδες του κλειστού κολυμπητηρίου. Ωστόσο, η φθορά του χρόνου είναι ολοφάνερη στο υπόλοιπο τμήμα της οροφής. Η ζημιά στο τμήμα της στέγης έγινε αντιληπτή από υπαλλήλους του κολυμπητηρίου το μεσημέρι της Τετάρτης και αμέσως η Επιτροπή Διοίκησης προχώρησε σε διακοπή λειτουργίας του κολυμπητηρίου. Κατά την χθεσινή ημέρα, διεξήχθησαν στο κολυμπητήριο οι διαδικασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ στις διαδρομές 1 και 2, όπου δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης, ο τεχνικός για την επισκευή της βλάβης ξεκίνησε τις εργασίες αποκατάστασης του πάνελ, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα και να μην υπάρχει κανένα κίνδυνο. Για όσους χρησιμοποιούν την μεγάλη πισίνα, πολύ δε περισσότερο όταν από σήμερα ξεκινάνε και αγώνες εντός του κολυμπητηρίου. Εργασίες που διήρκησαν μέχρι σήμερα τα ξημερώματα έγιναν οι απαραίτητοι καθαρισμοί εντός και της πισίνας, αλλά και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι προκειμένου να υπάρξει διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, Παναγιώτης Δαβής, ζητώντας για μία ακόμη φορά συγγνώμη για την ταλαιπωρία αθλητών και πολιτών. Όπως σημείωσε, εδώ και αρκετό καιρό καταβάλλονται προσπάθειες στο μέτρο των δυνατοτήτων για αποκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ, μια προσπάθεια που θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα πάνελ από τη θέση του είχε ξεκολλήσει από τη μία πλευρά και αυτό ήταν το θέμα το οποίο έφερε αυτή την αναστάτωση. Βέβαια, δεν θέλω να πω είτε δικαιολογημένα δικαιολόγητα. Είναι δεδομένο ότι οι εγκαταστάσεις και το κολυμβητήριο είναι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι παλαιές. Στεκόμαστε σε αυτό το σημείο και πρέπει να αναφερθεί ότι με πρωτοβουλία προσωπική του Υπουργού του κ. Βρούτση ο προϋπολογισμός μας έχει αυξηθεί περί το 80%. Οπότε είναι σίγουρα πλέον προγραμματισμένο και δεδομένο ότι το κομμάτι εκείνης της πλευράς, όπως είχε αλλαχθεί από την πλευρά της κερκίδας, θα αλλάχθει και αυτό. Βέβαια, στα πλαίσια όμως, συγγνώμη, στα πλαίσια βέβαια των αγώνων που πρέπει να γίνουν, πρέπει που ήταν προγραμματισμένοι και είναι προγραμματισμένοι να γίνουν το Σαββατοκύριακο, ενεργήσαμε με άμεσα, θεωρώ, με την επέμβαση ανθρώπων οι οποίοι το σημείο το συγκεκριμένο που είχε αποκολληθεί από τη μία πλευρά αφαιρέθηκε, καθώς επίσης και έγιναν οι απαιτούμενες έτσι παρεμβάσεις και έλεγχοι σε κάποια άλλα σημεία που ίσως αξιολογηθήκαν από μηχανικούς ότι έπρεπε να απομακρυνθούν, απομακρύνθηκαν και εκείνα και οι αγώνες πλέον θα διεξαχθούν κανονικά από σήμερα το απόγευμα. Ήταν αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί σίγουρα αντιλαμβάνεστε και εσείς την αγωνία που μπορεί να υπάρχει. Και συζητάω και την αγωνία. Στα σωματεία και στους γονείς, αν έχει γίνει και την αγωνία την αντιλαμβάνομαι και αυτό και ζήτησα δημόσια συγγνώμη για το δεδομένο αυτής της αναστάτωσης. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας όμως να διαχειριστούμε είναι αυτό που σας είπα, ότι ενεργήσαμε άμεσα, απομακρύναμε εκείνα τα οποία είχαν δημιουργήσει ή θα δημιουργούσαν πιθανόν από την γνώμη των ειδικών ίσως κάποιο πρόβλημα. Όμως πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το σχήμα τμήμα της στέγης είναι ένα θέμα το οποίο δεν δημιουργήθηκε χθες ή προχθές. Είναι μια στέγη, ένα κομμάτι στέγης η οποία υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν τελειώνοντας την αγωνιστική περίοδο την φετινή, ίσως, όχι ίσως, το ίσως πάει ότι ίσως τελειώνοντας η αγωνιστική περίοδο θα προβούμε οπωσδήποτε στην αλλαγή του κομματιού της στέγης αυτής. Άρα ενδεχομένως και κλείσιμο πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο του κολυμπητηρίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, είναι κάτι το οποίο σκέφτεται. Εντάξει, πρέπει να συνδυάσουμε τις ημερομηνίες οι οποίες θα μας δώσουν και οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με την τακτοποίηση των πάνελ καινούριων για να μπορούμε να διαχειριστούμε και το χρόνο επί του ανοίγματος του κολυμπητηρίου. Γιατί πρωτεύουν αυτή τη στιγμή είναι εκείνο που και ο ίδιος ο Υπουργός πρεσβεύει και δικαιολογημένα και είμαστε μαζί του και το ασπαζόμαστε σίγουρα, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Σίγουρα μιλάμε, όπως είπατε και εσείς, μιλάμε για διαχρονικά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ, πόσο δε μάλλον εν προκειμένου στο κολυμπητήριο, που κάποια στιγμή θα πρέπει να δρομολογηθούν και τα απαραίτητα έργα, κυρία Δαβή, προκειμένου να έχουμε
πλήρη αποκατάσταση αυτή. Εντάξει, αναπόφευκτο είναι αυτό. Όταν οι εγκαταστάσεις είναι αυτές και ίσως είναι από τις μοναδικές στην περιοχή μας και λόγω της χρήσης και της επισκεψιμότητας, οι φθορές να είναι φθορές. Το θέμα είναι να προλαμβάνονται, να ασφαλίζονται και να αντικαθίστανται εκείνο που πρέπει να αντικατασταθεί. Είχαμε μια ολονύχτια ουσιαστικά παρέμβαση, να πούμε έτσι. Ναι, μας πήρε μέχρι νωρίς το πρωί, γιατί πέρα την απομάκρυνση των σημείων που έπρεπε να απομακρυνθούν, έπρεπε να καθαριστεί ο χώρος, έπρεπε να μπει η υποβρύχια σκούπα στην πισίνα. Όλα αυτά γίνανε μέχρι νωρίς το πρωί και πρώτα Θεός. Τα πράγματα ελπίζουμε να εξελιχθούν και να πάνε όλα καλά. Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η Τομεακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΚΚΕ, θέτοντας για μία ακόμη φορά το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης και σημειώνοντας πως κυβέρνηση, Δήμος και Περιφέρεια δεν μπορούν να παριστάνουν τους πόντιους πιλάτους, ζητώντας να ληφθούν όλα τα μέτρα για τη συντήρηση, την ασφάλεια και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης.